Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Ως γέγραπτε εν προφήτες, Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ σου, ως την οδόν σου, εμπροσθέν σου. Φωνήβω όντω εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, Ευθεία ποιείτε τα στρίβους αυτού. Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο, και κηρύσον βάπτισμα μετανοίας, η αμαρτιών αναμαρτιών. Και εξεπορεύεται προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα. Και η Ιεροσολυμίτε. Και ευαπτίζοντο πάντε εν το Ιορδάνι ποταμό υπ' αυτού. εξομολογούμενη τα σαμαρτία αυτών. είναι δε Ιωάννη ενδεδειμένο τρίχας καμίλου. Και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Και εστίων ακρίδα και μέλι άγριων. Και κύρισε λέγον. Έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, ο ου, ουκ μη κύψας, λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν βαπτίσα ημάς εν είδατη, αυτός δε βαπτίσει ημάς εν πνεύματι αγίο. Και γένετο εν εκείνες τες ημέρες, ήλθεν Ιησούς από Ναζαρέθ της Γαλιλαίας, και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθέως αναβαίνουν από του ίδατος, είδε σχιζωμένους τους ουρανούς, και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτών και φωνή έγινε εκ των ουρανών. Σύ ή ο ιό μου αγαπητό, ενώ ευδόκησα. Και ευθύ το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον. Και είναι εκεί εν τη ερήμο ημέρα τεσσαράκοντα πειραζόμενο υπό του Σατανά. Και είναι μετά των θηρίων, και οι άγγελοι εικόνουν αυτό. Μετά δε το παραδοθήνε τον Ιωάννην, ήλθεν ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι πεπλήρωται ο καιρό και έγκυκεν η βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Περιπατών δε παρά την θάλασσα τη Γαλιλαία, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντα αμφίβληστρον εν τη θαλάσση. Ήσαν γάρα λυή. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, Δεύτε ο πίσω μου, και πίσω η γενέστε ανθρώπων. Και ευθέω, αφέντε τα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτό και προβάσε κήθεν ολίγων, είδεν Ιάκωβον, τον του Ζεβεδαίου, και Ιωάννην, τον αδελφόν αυτού, και αυτούς εν το πλοίο καταρτίζοντας τα δίκτυα. Και ευθέως εκάλεσεν αυτούς. Και αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο, μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται εις Καπερναούμ, και ευθέως τη Σάβασιν, εις στην συναγωγήν, εδίδασκε και ξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Είν γάρ διδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχο η γραμματής. Και είναι τη συναγωγή αυτών άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο και ανέκραξε λέγον «Έα, τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες από λέσαι ημάς. Είδασέ τη σύ, ο Άγιος του Θεού». Και επετίμησεν αυτό Ιησούς λέγον θυμόθητη, και έξελθε εξ αυτού. Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον, και κράξαν φωνή μεγάλη, εξήλθεν εξ αυτού. Και θαμβήθησαν πάντες, ώστε συζητήν προς αυτούς, λέγοντας «Τι εστι τούτο, τι συδιδαχεί η κενή αυτή, ότι κατεξουσίαν και της πνεύμασι της ακαθάρτης επιτάση, και υπακούσιν αυτό» εξήλθε δε η ακοή αυτού ευθύ ει όλην την περίχωρον τη Γαλιλαίας. Και ευθέω εκ της συναγωγής εξελθόντες ήλθον ει την οικία Σίμονο και Ανδρέου, με τα Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθερά Σήμονος, κατέκητο πυρέσουσα, και ευθέω λέγουσιν αυτό περί αυτή. Και προσελθόν, ήγηρε αυτήν κρατήσα τη χειρό αυτή, και αφήκε αυτήν ο πυρετό ευθέω και διηκόνη αυτής. Ο δεγενωμένη, δε ο τε ήλιο, έφρων προ αυτόν πάντα στου κακώ έχοντα, και του δαιμονιζομένου, και η πόλη σ' όλη, ειν προ την θύραν, και θεράπευσε πολλού κακώ έχοντα ποικίλε νόσει, και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και ουκ ήφι ελαλίν τα δαιμόνια, ότι είδησαν αυτόν. Και πρωί, ένιχον Λίαν Αναστά εξήλθε και απίλθεν εις έρημον τόπον, κακή προσήφχετο. Και κατεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και η μεταυτού. Και ευρώντες αυτόν λέγουσιν αυτό, ότι πάντε ζητούσισε. Και λέγει αυτής, άγομεν εις τα σεχωμένας κομοπόλης, ή να κακή κηρύξω. Εις τούτο γάρ εξελίληθα. Και ειν κηρύσσονεν τε συναγωγές αυτών, εις όλην την Γαλιλαίαν, και τα δαιμόνια εκβάλλον και έρχεται προς αυτόν λεπρός, παρακαλών αυτόν και γονιπετών αυτόν και λέγον αυτό, ότι εάν θέλεις, δίνασέ με καθαρίσε. Ο δε Ιησούς πλαχνιστής, εκτείνα στην χείρα, ύψα το αυτού και λέγει αυτού, θέλω, καθαρίστητη. Και η αυτού ευθέως απήλθεν απ' αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και εμβριμισάμενος αυτό, ευθέως εξέβαλεν αυτόν, και λέγει αυτό. Ωρα, μηδενή μηδέν ύπης. Αλήπαγε, σε αυτόν δείξον το ιερή. Και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, απροσέταξε μωσής, εις μαρτύριον αυτής. Ο δε εξελθών, ήρξα το κηρύσιν πολλά και διαφημίζειν τον λόγων. ώστε αυτόν δίναστε φανερώσεις πόλην εις ελθήν. Αλέξο, εν ερήμης τόπισήν. Και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν και πάλι εισήλθεν εις Καπερναούμ διημερών. Και οικούστη ότι εισήκονε στη, και ευθέω συνήχθησαν πολύ, ώστε μη και τη χωρήν μη προς την θύραν. Και ελάλλει αυτή των λόγων, και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υποτεσάρων, και μη δυνάμενοι προς αυτό δια των όχλων, απεστέγασαν την στέγην όπου είναι, και εξορίξαντες χαλώσει των κράβατων εφό ο παραλυτικό κατέκητο. Ιδών δε ο Ισού την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό. Τέκνον, αφέοντε οι αμαρτίε σου. Ήσαν δε την έστων γραμματέων εκεί καθήμενοι, και διαλογιζόμενοι εν τε καρδίε αυτών, τι ούτω ούτω λαλή βλασφημία. Τι δύνατε αφιένε αμαρτίας ημιή, ο Θεό. Και ευθέω επιγνούσε ο Ιησού το πνεύμα αυτού, ότι ούτω διαλογίζονται εν εαυτής, ήπεν αυτής, Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τε καρδίε ημών. Τι εστίν ευκοπότερον, ή το παραλυτικό, αφέον ή αμαρτίε, ή πίν έγειρε και άρων σου τον κράβατων και περιπάτη. Ή να δε δείτε ότι εξουσίαν έχει ο ιό του ανθρώπου, αφιένε επί της γης αμαρτίας», λέγει το παραλυτικό. Συλλέγω, έγειρε και άρον των κραβατών σου και είπα και στον οίκον σου. Και η γέρθη ευθέω, και άρα στον κράβατον, εξήλθεν εναντίον πάντων. Ωστε εξίστασθε πάντα και δοξάζειν τον Θεόν, λέγοντα ότι ουδέποτε ούτω είδομεν. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν, και πάσο όχλο ήρχε το προ αυτόν, και δίδασκεν αυτού. Και παράγον είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτό. ακολούθημι Και Αναστάς, οικολούθησεν αυτό. Και γένετο εν το κατακίστε αυτόν, εν τη οικία αυτού. Και πολύ τελώνε και αμαρτωλή, συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Ήσαν γαρ πολλοί, και οικολούθησαν αυτό. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν εσθίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον τις μαθητές αυτού τι ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει. Και ακούσα ο Ιησούς λέγει αυτή, Ου χρειανέχουσιν έχουν οι ισχύοντε ιατρού, αλικακώ έχοντε, ου κλειθών καλέ σε αλλά μαρτωλού ει μετάνιαν. Και ήσαν οι μαθητέ Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύοντε, και έρχονται και λέγουσιν αυτό, Διατί οι μαθητέ Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουν, οι δε ου νηστεύουν και είπε να ο Ισού, Μη δυναντε ή του νυμφόνο, ενώ ο νυμφίο με εστί, νυστεύειν. Όσον χρόνον με θεαυτόν έχουσι των νυμφίων, ού δίνανε νυστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, μέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίο, και τότε νηστεύσουσιν εν εκείνε τες ημέρε. Και ουδή επίβλη μαράκου αγνάφου επιράπτει επί, επί παλαιό. Είδε μη, έρει το πλήρωμα αυτού το κενόν του παλαιού, και χείρον σχίσμα γίνεται, και ουδείς βάλει είνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ή δε μη ρίσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς, και ο ίνος εκχείται και οι ασκοί απολούνται, αλλά είνων νέων εις ασκούς καινούς βλητέων. Και εγένετο παραπορεύεστε αυτόν εν τη σάβαση δια των σπορήμων, και ήρξαν το η μαθητέ αυτού οδόν ποιήν τύλοντες του Και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτό, «Είδε τι ποιούς είναι εν τη σάβασιν, ουκ έξεστη». Και αυτός έλεγε αυτή: «Ουδέποτε ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε χρήαν έσχε και επίνασεν αυτός και ημεταυτού. αυτού. Πώς η εις τον οίκον του Θεού, επί αβιάθαρ του αρχιερέως και τους άρτους της προθέσεως έφαγεν, ους ουκ έξεστη φαγήν ημί της ιερεύση, και έδωκε και τη σύν αυτό ούση. Και έλεγε αυτή: Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχο άνθρωπο δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Και εισήλθε πάλιν εις την συναγωγήν, και είναι κι άνθρωπος εξηραμένην έχουν την χείρα, και παρετήρουν αυτόν ή τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν, ή να κατηγορήσω συν Και λέγει το ανθρώπο, το εξηραμένοι νέχοντι την χείρα. Έγειρε εις το μέσον και λέγει αυτής, έξεστη τη σάβαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε. Ψυχήν σώσε ή αποκτήνε. Και περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής, συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών λέγει το ανθρώπο, έκτινον την χείρα σου. Και εξέτεινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού άλλη και εξελθώντε οι Φαρισαίοι ευθέω μετά των Ηρωδιανών, συμβούλιον επίουν κατά αυτού, όπω αυτόν απολέσωση. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προ την θάλασσαν. και πολλοί πλήθο από της Γαλιλαίας οικολούθησαν αυτό, και από τη Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων, και από τη Ιδουμαία, και πέραν του Ιορδάνου, και υπερητήρων και Σιδώνα, πλήθο πολλοί ακούσαντες όσα επί ήλθον προς αυτόν. Και είπε τις μαθητές αυτού, «Η να πλοιάριον προς καρτερή αυτό δια των όχλων, η να μη θλίβωσιν αυτόν». Πολλούς γάρε θεράπευσεν, ώστε επιπίπτειν αυτό, η να αυτού άψονται, όσοι ήχον μάστιγας. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρη, προσέπιπτεν αυτό και έκραζε, λέγοντα ότι σύ ή ο Υιός του Θεού και πολλά επετήμα αυτή ή να μη αυτών φανερών πίσωση. Και αναβαίνει στο όρο, και προσκαλείται ου ήθελεν αυτό, και απήλθαν προ αυτόν, και επίση δώδεκα ή να όση μεταυτού. και η να αποστέλει αυτού κυρίσιν και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τα νόσου, και εκβάλειν τα δαιμόνια. Και επέθηκε το Σίμωνι όνομα Πέτρων, και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου, και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επέθηκεν αυτή ονόματα Βοανεργές, ο Εστίν η Ιβροντής, και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομέων και Ματθαίων και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφέου, και Θαδέων και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται οι Σίκων και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε τεάρτων φαγίν και ακούσαντες οι παραφτού εξήλθον κρατή σε αυτόν. Έλεγον γάρ ότι εξέστη. Και οι γραμματείς οι από Ιεροσολίμων καταβάντες έλεγον ότι Βελζεβού λέχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παραβολές έλεγεν αυτή. Πώς δίνατε σατανάς σατανάν εκβάλλειν και αν βασιλεία εφε αυτήν μεριστεί, δυναται σταθήνε η βασιλεία εκείνη και αν η εφε αυτήν μεριστεί, ού να σταθήνε η κία εκείνη. Και ή ο σατανάς ανέστη εφε αυτόν και με μέριστε, ούδι να αλλά τέλος έχει. ού να τεουδεί στα σκεύη του ισχυρού, εις στην εις την οικίαν αυτού διαρπάσε, εάν μη πρώτον τον ισχυρόν δύσει, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει. Αμήν λέγω ημήν, ότι πάντα αφεθήσετε τα αμαρτήματα της εις των ανθρώπων και βλασφημίε οσας αν βλασφημίσωσιν. Ω δαν βλασφημίσει το πνεύμα το Άγιον, ούκ έχει άφεσιν ει τον αιώνα, αλένοχο εστιν την αιωνίου κρίσεω. Ότι έλεγον, πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται ούνοι αδελφοί και η μύτηρα αυτού, και έξω εστότε απέστειλαν προ αυτόν, φωνούντες αυτόν. Και κάθιτο το όχλο περί αυτόν, δε αυτό. Ιδού, η μήτρη σου και η αδελφή σου έξω ζητούσισε. Και απεκρίθη αυτής λέγον, «Τι σε στην η μήτρη μου ή η αδελφή μου» και περιβλεψάμενος κύκλο τους περί αυτών καθημένους λέγει, «Είδε, η μήτρη μου και η αδελφή μου, ως γαράν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτως αδελφός μου και αδελφή μου και μήτρες τι». Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσαν, και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής ώστε αυτόν εμβάντα εις το καθίστε εν τη θαλάσση, και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ειν, και δίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού, εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε, και γένετο εν το σπύριν, ομέν έπεσεν παρά την οδόν, και ήλθεν τα πετινά του ουρανού και κατέφαγεν αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρόδες, όπου ούκ είχε γίν πολλήν. Και ευθέω εξανέτειλε διατομή έχειν βάθο γη. Ηλίου δε ανατύλαντο, εκαυματίστη. Και διατομή έχειν ρίζαν, εξηράνθη. Και άλλο έπεσεν ει τα Και ανέβησαν άκανθε, Και συνέπνιξαν αυτό. Και καρπών έδωκε. Και άλλο έπεσεν ει την γην την καλήν. Και εδίδου καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Και έφερεν εν τριάκοντα. Και εν εξήκοντα. Και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής ο νότα ακούειν, ακουέτο. Ότε δε γένε το καταμόνας ηρώτησαν αυτόν υπεριαυτών περί αυτών συν δώδεκα την παραβολήν. Και έλεγεν αυτή, η μην δέδοτε γνώνε το μυστήριον τη βασιλεία του Θεού. Εκείνη δε τη έξω, εν παραβολέ τα πάντα γίνεται. Οι να βλέποντε, και μη είδοση Και ακούοντες ακούωση και μη συνειώσει μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτή. Ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην, και πώς πάσας τας παραβολάς γνώσεστε. Ο σπύρον των λόγων σπύρι, ούτι δε εισήν η παρά την οδόν, όπου σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσιν, ευθέως έρχεται ο σατανάς, και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών, και ούτι εισήν ομοίως η επιταπετρώδη σπυρόμενη, ή, όταν ακούσωσι τον λόγον, ευθέω με τα χαρά λαμβάνουσιν αυτόν, και ούκ έχου ρίζανεν αλλά πρόσκαιρη η συν. Ή τα γενομένη ή διωγμούδια των λόγων, ευθέω σκανδαλίζονται, και ούτι η συν ή στα σακάνθα σπυρώμενοι, ή των λόγων ακούοντε, και εμέριμνε του αιώνο τούτου, και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμίε, ει πορευόμενε των λόγων, και άκαρπο γίνεται και ούτε η συν ή επί την γήν την καλήν ή την εσακούση των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν, εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτή, Μη τι ο λίχνο έρχεται ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνην, ούχι να επί την λιχνή αν επιτεθεί. Ού γαρεστεί τι κρυπτόν, ο εάν μη φανερωθεί. Ουδέ το αλλά να εσφανερών έλθει. Ή τη έχει όταν ακούει να ακουέτο. Και έλεγε αυτή: Βλέπετε τι ακούετε. Ενώ μέτρο μετρήτε μετρηθήσετε ημίν. Και η της τη ακούουσιν. Ω γαραν έχει, δοθήσετε αυτό. Και ω σου έχει, και ο έχει αρθίσετε από αυτού. Και έλεγεν, ούτω εστίν η βασιλεία του Θεού, ω εάν βάλει τον σπόρον επί τη γη, και καθεύδει και γύριτε νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει, και μη κίνητε, ως ουκ είδεν αυτός. Αυτομάτη γάρι γη καρποφορεί, πρώτον χόρτον, η τα στάχην, η τα πλήρησή εν το Όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον, ότι παρέστηκε ο Και έλεγε, τι νιωμιώσομεν την βασιλείαν του Θεού, η εν πία παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ο σκόκο συνάπεο, ω, όταν σπαρεί επί τη γη μικρότερο πάντων των σπερμάτων εστί των επί της γη, και όταν σπαρεί, αναβαίνει, και γίνεται πάντων των λαχάνων μίζων, και ποιεί κλάδου μεγάλου, ώστε δύναστε υπό την σκιά αυτού τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούν. Και τι αυτές παραβολέ πολλέ ελάλει αυτή των λόγων, καθώ οι δύναντο ακούειν, χωρί δε παραβολή, ούκε αυτή. Κατηδίαν δε τις μαθητές αυτού, επέλυε πάντα. Και λέγει αυτή εν εκείνη τη ημέρα, ο ψίας γενομένης, διέλθομεν εις πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρια είναι μετ' αυτού, και γίνεται λέλαψαν ψανέμου μεγάλη, τα δεκίματα επέβαλεν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη γεμίζεστε» και είναι αυτός επί την πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθέβδων. Και διαγύρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό, διδάσκαλε, ου ότι απολύμεθα, και διαγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση, σιώπα, πεφήμωσο. Και κόπασε ο άνεμος και έγινε το γαλήνι μεγάλη. Και είπε αυτής, τι δηλείεστε ούτο, πόσου καίχετε πίστην, και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους. Τι σάρα εστίν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης, εις την χώραν των γαδαρινών, και εξελθόντι αυτό εκ του πλοίου, ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως την κατοίκηση νύχεν εν της μνημείης, και ούτε αλήσεσιν ουδήσι δύνατο αυτόν δύσε δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλύσει συντεδέστε, και διεσπάστε υπ' αυτού τα αλύσει, και τα σπέδα συντετρίφθε. Και ουδή αυτόν ίσχυε δαμάσε, και διαπαντό νυχτό και ημέρας, εν τη όρεση και εν τη μνήμαση, ειν κράζον και κατακόπτον εαυτόν λύθη. Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν. Έδραμε και προσεκίνησεν αυτό, και κράξας φωνή μεγάλη είπε, τι εμεί και εσύ Ιησού, η ε του Θεού του υψίστου, ορκίζωσέ τον Θεόν, μη με βασανίσει. Έλεγε γαραυτό, έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου. Και επιρώτω αυτόν, τι σι όνομα, και απεκρίθη λέγον, λεγεών όνομά μη, ότι πολύ εσμέν. Και παρεκάλει αυτόν πολλά, ή να μη αυτούς αποστείλει έξω της χώρας. Είνδε εκεί προς τα όρια γέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη, και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες, λέγοντες, «Πέμψον ημάς εις τους χείρους, ή να εις αυτούς εἰσέλθωμεν Και επέτρεψεν αυτοίς ευθέως ο Ιησούς, και εξελθώντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθον εις τους χείρους, και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, ήσαν δε ως δυσχύλοι, και πνίγοντο ε τη θαλάσση, και ανήγγυλαν εις την πόλη και εις τους αγρούς, και εξήλθον οι δίν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι των δαιμονιζόμενον καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα τον εσχικότα τον λεγεώνα. Και φοβήθησαν. Και διηγήσαν το αυτής οι πώς εγένετο το δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθήν από τον ορίον αυτών και εμβάντο αυτού ει το πλοίο, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστή, ή να είμαι τα αυτού. Ο δε Ιησούς ου καφήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό. Είπαγε ει τον οίκον σου προ του σου, και ανάγκηλον αυτή, όσα σι ο κύριο επίησε, και η λέει σε Και απήλθε, και ήρξα το κυρίσιν εν τη δεκαπόλη, όσα επίησεν αυτό ο Ισού, και πάντε σε θαύμαζον και διαπεράσαντος του Ισού εν το πλοίο πάλι το πέραν, συνήχθη όχλο πολλή επ' αυτόν, και ειν παρά την θάλασσαν. Και η δού, έρχεται ει των αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάιρο, και η αυτόν αυτών, πίπτει προ του πόδα αυτού, και παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θηγά μου εσχάτος έχει. Η να ελθών επιθύ αυτή τα σχήρα, όπω σωθεί και ζήσετε. Και απήλθε με αυτού και εκολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτών. Και γινή της ούσα εν ρίση αίματος έτη δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μη δεν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρ ότι καν των ηματιών αυτού άψομαι, σωθήσομαι και ευθέω εξηράνθη η πηγή του αίματο αυτή, και έγνω το σώματι ότι ίατε από τη μάστιγο. Και ευθέω ο Ιησούς επιγνούσε αυτό την εξ αυτού δύναμη εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όχλο έλεγε. Τι μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού. Βλέπει τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγει, Τι μου ύψατο, και το ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η φοβηθήσα και τρέμουσα η Δία, ό γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, «Θήγατερ, η πίστη σου σέσω και σε». Είπαγε η Σιρήνη, και είστε η από της μαστιγό σου. Έτσι αυτού λαλούντο, έρχονται από του αρχισυναγώγου, λέγοντες ότι «Η θηγάτρι σου απέθανε». Τι έτσι σκύλης των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο, Μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ου καθήκεν δεν αυτό συνακολουθήσε. Η Πέτρων Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφόν Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εις ελθόν λέγει αυτής «Τι θορυβείστε και κλαίετε, το παιδί ου καπέθανεν, αλλά καθεύδει» και κατεγέλων αυτού. Ο δε, εκβαλών άπαντα, παραλαμβάνει τον πατέρα του πεδίου και την μητέρα και τους μεταυτού, και εισπορεύεται όπου είναι το πεδίο ανακείμενον. Και κρατήσα τη χειρό του πεδίου, λέγει αυτή. Τα λιθά κούμι, ο εστί με το κοράσιον συλλέγω έγειρε. Και ευθέω ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, είναι γάρε των δώδεκα και εξέστησαν εκστάση μεγάλη, και διεστίλα το αυτή πολλά, ή να μη τούτο, και είπε δοθήνε αυτή φαγήν, και εξήλθεν εκείθεν, και ήλθεν στην πατρίδα αυτού, και ακολουθούσιν αυτό η μαθητέ αυτού, και γενωμένου σαβάτου, ήρξα το εν τη συναγωγή διδάσκην, και πολλοί ακούοντες εξεπλήσοντο λέγοντες, λέγοντε, πόθεν τούτο ταύτα, και τι ειδοθεί σε αυτό ότι και δυνάμεις τι άφτεδια δια των χειρών αυτού γίνονται. Ούχου το σεστίνο τέκτον, ο Υιός Μαρίας, αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και ούκης είναι αδελφέ αυτού όδε προς εμάς, και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε αυτής ο Ιησούς, ότι ούκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδη αυτού, και εν τη συγγενέση και εν τη οικία αυτού και ουκη δυνατο εκεί ουδεμίαν δύναμην ποιήσε. Η μοιολίγη αρρώστη επιθύστα χείρα σε θεράπευσε. Και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. Και περιήγε τα σκόμα κύκλο διδάσκων. Και προσκαλείται του δώδεκα. Και ήρξα το αυτού αποστέλειν δύο-δύο. Και εδίδου αυτή εξουσίαν των πνευμάτων των ακαθάρτων. Και παρήγγειλεν αυτή η να μηδέν έρωση εισοδών, Η μόνον. Μη πήραν, μη άρτων μη στην ζώνη χαλκών, αλυποδεδεμένου σανδάλια, και μη ενδύσαστε δύο χιτώνας. και έλεγεν ναυτή, όπου αν εισέλθετε ει οικίαν, εκεί μένετε, έω αν εξέλθετε εκείθεν, και όσοι αν μη δέξονται οι μη δε ακούσω συνημών, εκπορευόμενοι εκείθεν, εκτινάξατε τον χούν των υποκάτω των ποδών ημών, ει μαρτύριον αυτή. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε σοδόμη εν ημέρα κρίσεως, η την πόλη εκείνη. Και εξελθόντες εκήρυσον η να μετανοήσωση. Και δαιμόνια πολλά εξέβαλον, και ήλυφον λέω πολλούς αρρώστους και θεράπευον. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Συρώδης, φανερόν γάρε γένετο το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι ο Άνης ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη, και δια τούτο ενεργού είναι δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι ηλίασες την, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτησες στην ή ω των προφητών. Ακούσα δε ο Ηρόδη, είπε ότι, Ων εγώ απεκεφάλισα Ιωάννην, ούτω εστίν. Αυτό ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτό γάρο Ηρόδη, από κράτησε τον Ιωάννην, και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή, δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου, του αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γάρο Ιωάννη στο Ηρόδη, ότι ούκα εξεστήσει έχειν την γυναίκα του αδελφού σου η δε ηρωδιάς αυτό και ήθελεν αυτό να αυτόν αποκτείνε και ουκ δύνατο. Ο γάρι ρόδης εφοβήτω τον Ιωάννην είδος αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιον και συνετήρη αυτών και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Και γενωμένη ημέρα σε ότι η Τεϊρόδη τη Γενεσίη αυτού δείπνων επί τη Μεγιστάσιν αυτού και τη Χιλιάρχη και της πρώτης της Γαλιλαίας και εις τη της αυτή αυτής, της Ιροδιάδος και ορχισαμένης και αρεσάσεις το Ηρώδη και της συνανακημένης, είπε ο βασιλεύς το κορασίο, έτησόν με ο εάν θέλεις και δώσωσι. Και όμως εν αυτή, ότι ο εάν με αιτήσεις, δώσωσι, έως ημίσους της βασιλείας μου. Ιδε εξελθούσα, είπε τη μητρή αυτής, τι αιτήσομαι, είδε είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέω με τα σπουδή προ τον Βασιλέα, η τίσα το λέγουσα. Θέλω η να μη δώσει εξ αυτή επιπίνακη, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και περίλυπο γενόμενο ο βασιλεύς, δια του όρκους και του συνανακημένου, ου θέλησε να αυτή να θετήσε. Και ευθέω αποστήλα ο βασιλεύς σπεκουλάτορα, επέταξεν ενεχθήνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή, και είναι και την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν το κορασίο. Και το κοράσιον έδωκεν αυτήν τη μητρή αυτή. Και ακούσαντε οι αυτού ήλθον και ήραν το πτώμα αυτού, και έθηκαν αυτό εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν, και απήγγυλαν αυτό πάντα, και όσα επίησαν, και όσα εδίδαξαν. Και είπεν αυτοίς, «Δεύτε εμείς αυτοί κατηδίαν, εις έρημων τόπων, και αναπάβεστε ο λίγων. Ήσαν ερχόμενοι και οι πάγοντες πολλοί, και ουδέ φαγίν ευκαίρουν. Και απήλθον εις τόπων, το πλοίο, κατηδίαν. Και είδον αυτούς οι οι όχλοι, και επέγνωσαν αυτόν πολλοί, και πεζοί από πασών των πόλεων συνέδραμον εκεί, και προήλθον αυτούς, και συνήλθον προς Αυτόν. Και εξελθόν είδεν ο Ιησούς πολύ νόχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής, ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ταπημένα. Και ήρξα το διδάσκειν αυτούς πολλά, και ήδη ώρας πολύς γενομένης προσελθόντες αυτό οι μαθητέ αυτού λέγουσιν, ότι έρημος εστίν ο τόπος, και ήδη ώρα πολύ. Απόλυσον αυτούς, οι να εις τους κύκλο αγρούς, και κόμας, αγοράσω είναι αυτή άρτου. Τι γαρφάγωσιν ουκ έχουσιν. Ο δε αποκριθή είπε ναυτή. Δότε αυτή η φαγιν. Και λέγουσιν αυτό. απελθόντες αγοράσομεν διακοσίων δυναρίων άρτου. Και δόμεν αυτή σφαγίν. Ο δε λέγει αυτή. Πόσου άρτου έχετε. Υπάγεται και είδετε. Και γνώντε λέγουσι. Πέντε και δύο ηχθείας και επέταξεν αυτής ανακλίνε πάντας συμπόσια συμπόσια, επί το χλωρό χόρτο. Και ανέπεσον πρασιέ πρασιέ, αναεκατόν και αναπεντίκοντα, και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασι των ουρανών, ευλόγησε, και κατέκλασε τους άρτους, και εδίδου τις μαθητές αυτού, ή να παραθώσιν αυτής. Και τους δύο σε εμέρισε πάση, και έφαγον πάντες, και χορτάστησαν. Και ήραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνου πλήρη και από τον ηχθείων, και ήσαν οι φαγόντε του άρτου ω οι οι Και ευθέω ενάγκασε του μαθητά αυτού εμβίνε στο το πλοίον, και προάγεινε στο πέραν προ Βυθσαϊδά, έω αυτό απολύσει τον όχλον. Και από τα ξάμενος αυτή απήλθεν ει το όρο Και ο γενωμένη το εν τη θαλάσση, και αυτός μόνος επί της γης. Και είδεν αυτούς βασανιζομένους εν το ελάβνην, ειν γαροάνεμος εναντίος αυτής. Και περί τετάρτην φυλακήν της νυκτός, έρχεται προς αυτούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ήθελε παρελθύν αυτούς. Ιδέ, δε, οι δόντες αυτών περιπατούντε επί της θαλάσσης, έδοξαν φάντασμα είναι, και ανέκραξαν. Πάντες γάρα αυτών είδων, και εταράχθησαν και ευθέω ελάλισε με ταυτόν και λέγει αυτή: Θαρσίτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Και ανέβη προ αυτού ει το πλοίο, και εκόπασε ο άνεμο. Και λίαν εκ περισσού ενε εξίσταντο και εθαύμαζον, ου γάρ συνήκαν επί τη άρτη, ειν γάρ η καρδία αυτών πεπορωμένη. Και διαπεράσαντες ήλθον επί την γη γενισαρέτ, και προσορμίστησαν, και εξελθόντων αυτών εκ του πλοίου, ευθέω επιγνώντε αυτόν, περιδραμώντε όλην την περίχωρον εκείνην, ήρξαν το επί τη κραβάτη του κακώ έχοντα περιφέρειν, όπου οίκουον ότι εκεί εστί. Και όπου αν εισεπορεύεται ισκό κόμμα ή πόλη ή αγρού, εν τες αγορέ ετήθουν του ασθενούντα, και παρεκάλουν αυτόν, η να καν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται, και όσοι ανύπτοντο αυτού, εσώζοντο και συνάγονται προς Αυτόν οι Φαρισαίοι και την των γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων, και ειδώντες την άστον μαθητών αυτού κοινέ χερσή, του τέστην ανύπτης, εστίοντας άρτους εμέμψαντο. Οι γαρφαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν μη πυγμή νύψονται τα σχήρας, ουκ εστίουσι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων. Και από αγοράς, εάν μη βαπτίσονται, ουκ εστίουσι, και άλλα πολλά εστιν απαρέλαβον κρατήν, βαπτισμούς ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών. Έπειτα, επερωτώσυν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς. «Διατί οι μαθητές σου, ου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά ανύπτης χερσίν εστίουσι των άρτων» Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ότι καλός προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε. Ούτως ο λαός, με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέμε, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων, και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε. Και έλεγεν αυτή. Καλώ αθετείτε την εντολή του Θεού, ή να την παράδοση νημών τηρήσετε. Μωσή γαρίπε τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα η μητέρα, θανάτο τελευτάτο. Ημις δε λέγεται, εάν είπε άνθρωπος το πατρί τη μητρή κορβάν, ο εστιδόρον, ο εάν εξεμού ωφεληθείς, και ουκέτη αφίεται αυτόν ουδέν ποιήσε το πατρί αυτού ή τη μητρή αυτού, ακυρούνται τον λόγον του Θεού, τη παραδόση ημών, ή παρεδόκατε. Και παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε. Και προσκαλεσάμενος πάντα των όχλων, Έλεγεν αυτή, ακούετε μου πάντες και συνείετε, Ουδέν εστί έξωθεν του ανθρώπου ει πορευόμενων ει αυτόν, ο δύναται αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα από αυτού, εκείνα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Ή τι έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και ότε εισήλθεν ει οίκον από του όχλου, επιρώτον αυτόν η μαθητέ αυτού περί τη παραβολή, και λέγει αυτή, Ούτω και εμεί μη εστέ, Ου νοείται ότι πάντο έξωθεν εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον, ου δύναται αυτόν κοινώσε, ότι ούκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά στην κοιλίαν, και στον αφεδρό να εκπορεύεται, καθαρίζον πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον, εκείνο κοινεί τον άνθρωπον, έσοθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων, οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, μυχείε, πορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπον. Και εκείθεν αναστάς απήλθεν στα μεθόρια τύρου και σιδόνος, και εις εις την οικίαν, ουδέ να ήθελε γνώνε, και ουκ ειδινήθη λαθήν. Ακούσας γυνή περί αυτού, Ισύχε το θυγάτριον αυτή πνεύμα ακάθαρτον, ελθούσα προσέπεσε προ του πόδας αυτού. Ιν δε η γυνή Ελληνή, σιροφίνησα το γέννη. Και η ρότα αυτών, ή να το δαιμόνιον εκβάλει, εκ τη θυγατρό αυτή. Ο δε Ιησούς είπεν αυτή. Άφες πρώτον χορταστίνε τα τέκνα. Ού γαρκαλώνε στη λαβήν των άρτων, των τέκνων, και βαλήν τη κυναρή. Η δε λέγει αυτό. Ναι, κύριε, και γάρτα κοινάρια υπό κάτω της τραπέζης εστί από τον ψυχίον των παιδίων. Και είπεν αυτή, «Δια τούτων τον λόγον είπαγε, εξελίληθε το δαιμόνιον εκ της θυγατρός σου, και απελθούσα εις τον οίκον αυτής, έβρε το δαιμόνιον εξελιληθός και την θυγατέρα βεβλημένην επί της κλίνης. Και πάλιν εξελθών εκ των ορίων τύρου και σιδόνος, ήλθε προς την θάλασσα της Γαλιλαίας, αναμέσων των ορίων δεκαπόλεως και φέρουσιν αυτό κοφών μογιλάλων και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό την χείρα. Και απολαβόμενος αυτόν από του όχλου κατηδίαν, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού, και πτήσας ύψατο της γλώσσης αυτού, και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει αυτό, «Εφαθά, ο εστί διανύχθητη, και ευθέως διενύχθησαν αυτού εακοέ» και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλει ορθός. Και διεστίλα το αυτής η να Όσον δε αυτός αυτής διεστέλετο, μάλλον περισσότερον εκείρισον και υπερπερισσός εξεπλήσον λέγοντες, καλώς πάντα πεποίηκε και τους κοφούς ποιή ακούειν και τους αλάλους λαλήν. Εν εκείνες τες ημέρες, παμπόλου όχλου όντως, και μη εχόντων φάγωση, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού λέγει αυτής, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη μέρα τρεις προσμένου σήμοι και ούκα έχουν τί φάγωση. Και αν απολύσω αυτούς νύστης ή αυτών, εκληθήσονται εν τη οδό, την έσγαρα αυτών μακρόθεν ήκαση. Και απεκρίθησαν αυτό οι μαθηταί αυτού». Πόθεν τούτους τέτης, ο, δε όδε σε άρτων, επεριμίας και επιρώτα αυτούς, πόσους έχετε άρτους, Ιδε επτά. Και παρήγγειλε το όχλο αναπεσύν επί της γης, και λαβών τους επτά άρτους, ευχαριστήσας, έκλασε, και εδίδου τις μαθητές αυτού, ή να παραθώσει. Και παρέθηκαν το όχλο. Και είχον ιχθύδια ολίγα Και ευλογή σα είπε, παραθύνε και αυτά. Έφαγον δε και χορτάστησαν. Και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά πυρίδα. Ήσαν δε οι φαγώντε ω τετρακισχύλοι, και απέλυσεν αυτού. Και ευθέω εμβάσει το πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθενε στα μέρη δαλμανουθά. Και εξήλθον οι φαρισαίοι και ήρξαν το συζητην αυτό, ζητούντες παρα αυτού σημείων από του ουρανού, πειράζοντε αυτόν. Και αναστενάξα στο πνεύματι αυτού λέγει, Τι η γενεά αυτή σημείων επιζητεί, Αμήν λέγω ημίν, ή δοθήσετε τη γενναία ταύτη σημείων. Και αφή αυτού, εμβά πάλιν ει το πλοίον, απήλθεν ει το πέραν. Και επελάθοντο η μαθητέ λαβήν άρτου, και ἤμι ένα άρτον ου κρύχον με θεαυτόν εν το πλοίο. Και διεστέλε το αυτή λέγον, Ωράτε, βλέπετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη Συρόδου. Και διαλογίζοντο προ αλλήλου, ότι, Άρτου και γνούσε ο Ιησούς λέγει αυτή. Τι διαλογίζεστε ότι άρτου σου κέχετε; Ουπονοείτε, ουδεσινίετε συνείεται. Έτυπε πορωμένην έχετε την καρδία νημών. Οφθαλμού έχοντες ου βλέπετε, και ότα έχοντες ου κακούετε, και ου μνημονεύετε. Ότε του πέντε άρτους έκλασα του πεντακισχυλίου, πόσου κοφίνου πλήρη κλασμάτων ήρατε. Λέγω συν αυτό δώδεκα ότε δε τους επτά εις τους τετράκεις χιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε. Ιδέ, λοιπόν, επτά. Και έλεγεν αυτής, πόσους συνείεται. Και έρχεται εις βυθσαϊδά. Και φέρουσιν αυτό τυφλών, και παρακαλούσιν αυτόν ή να αυτού άψιτε. Και επιλαβόμενος της χειρός του τυφλού, εξήγαγεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσασι στα όματα αυτού, επιθύστας χείρας αυτό, επιρώτα αυτόν ή τη βλέπει. Και αναβλέψα έλεγε. Βλέπω τους ανθρώπους ως δένδρα περιπατούντας. Ήτα πάλι πάλι πέθηκε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και επίησεν αυτόν αναβλέψε. Και αποκατεστάθη και ανέβλεψε τη λαυγός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, λέγον «Μη δέεις την κόμην εισέλθεις, μη δέει την ιεντικόμη, και εξήλθεν ο Ισού και οι μαθητέ αυτού ει τα σκόμα και σαρία τη φυλού. Και εντιοδό επιρώτα του μαθητά αυτού λέγον αυτή. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Οι απεκρίθησαν, Ιωάννη τον Βαπτιστήν, και άλλοι ηλίαν. Άλλοι δε ένα των προφητών. Και αυτό λέγει αυτή. Εμεί δε τι να με λέγεται είναι. Αποκριθεί δε ο Πέτρο λέγει αυτό. Σι ή ο Χριστός, και επετίμησε ναυτή, η να μηδενή λέγωση περί αυτού. Και ήρξα το διδάσκει αυτούς, ότι δει τον ιόν του ανθρώπου πολλά παθήν, και αποδοκιμαστήνε από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων, και αποκτανθήνε, και μετά τρει ημέρα αναστήνε, και παρησία των λόγων ελάλη. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρο, ήρξα το επιτιμάν αυτό. Ο δε επιστραφή και ειδών του μαθητά αυτού, επετίμησε το πέτρο λέγον, είπαγε ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και προσκαλεσάμενος των όχλων, συν τι μαθητές αυτού, είπεν αυτής, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχή να αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και σμειωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπο αντάλλαγμα τη ψυχή αυτού, ω γαράν επεσχυνθεί με και του εμού λόγου εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο ιό του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του πατρό αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων.